Ένα υπερσύγχρονο και λειτουργικό σχολικό κτίριο, το Μουσικό Σχολείο Σπάρτης, παραδόθηκε προς κρίση και λειτουργία. Για την κατασκευή του έγινε πλήρης εφαρμογή του βιοκλιματικού σχεδιασμού με στόχο την επίτευξη συνθήκων θερμικής και οπτικής άνεσης με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Στην τελετή των εγγενείων χωροστάτησε ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Μονεβασίας και Σπάρτης Ευστάθιος. Το έργο του κτηριακού συγκροτήματος σχολείου προϋπολογισμού 7 εκατομμυρίων ευρώ και ποσού σύμβασης 4,5 εκατομμυρίων αποτελείται από 4 βασικά κτίρια. Το πρώτο από αυτό περιλαμβάνει 2 παράλληλες τριώροφες πτέρυγες με γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και αποθηκευτικούς χώρους, ενώ το δεύτερο την κεντρική είσοδο, τη βιβλιοθήκη και το κηλικείο. Στο τρίτο κτίριο έχουν ενσωματωθεί 2 παράλληλες τριώροφες πτέρυγες, ενώ το τέταρτο κτίριο περιλαμβάνει την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων σε 2 επίπεδα και βοηθητικούς χώρους. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Στατούλης, σε χαιρετισμό που απίφθινε, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση και την παράδοση του σχολείου. Οφείλουμε μας να εντάξουμε αυτή τη μονάδα έξω από την εκπαιδευτική της ιδιότητα και τα εκπαιδευτικά της χαρακτηριστικά, μέσα στην ίδια την κοινωνία, ως έναν πυρήνα πολιτισμού παιδείας. Στέλνω ένα μήνυμα τώρα στην κοινωνία ότι πρέπει να αγκαλιαστεί. Είναι σε ένα σημείο που και με το ΤΕΙ και ο χώρος που δείχνει ότι μπορούμε να παρέχουμε και γνώση και πολιτισμό. Και σαν Δήμος θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια ώστε αυτό να εμπλουτιστεί και να στελεχωθεί τέλεια και με μαθητές. Ιδιαίτερα συγκινημένοι ήταν οι καθηγητές και οι γονείς των μαθητών του σχολείου. Από αυτή τη θέση θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όσους συνέβαλαν ώστε το σχολείο μας να αποκτήσει τη δική του στέγη και να θυμίσω ότι η εκπαίδευση δεν είναι μόνο τα ωραία κτίρια, αλλά και το έμψυχο δυναμικό που συστηματικά με μουσικά σχολεία το στερούνται. Μεταφέρω ένα τεράστιο ευχαριστώ για αυτό που κάνατε από όλους τους γονείς. Τα μηνύματα είναι άκρως ευχάριστα. Τα εγγένεια έκλεισαν με μουσική εκδήλωση από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας.